Αγαπητοί υποψήφοι, σας καλωσορίζω πάλι στη σημερινή μας παρουσίαση. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, θα συνεχίσουμε την ανάλυση των απαντήσεων των τεθέντων θεμάτων του μαθήματος του γλωσσικού συλλογισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν την προσέγγισή μας με την ερώτηση 30, η οποία ανήκει στην κατηγορία αντικείμενο και τοποθεσία. Το αρχικό μας ζεύγος αποτελείται από το ουσιαστικό νερό και τριανταφυλιά. Το νερό είναι το αντικείμενο εντός εισαγωγικών και η τριανταφυλιά είναι η τοποθεσία στην οποία ρίχνουμε το νερό. Αντίστοιχα λοιπόν και εμείς πρέπει να σχηματίσουμε ένα ζεύγος λέξεων το οποίο θα παρουσιάζει αυτού του είδους τη σχέση. Παρατηρώντας προσεκτικά τις εναλλακτικέ μας επιλογές, αντιλαμβανόμαστε ότι σωστή είναι η απάντηση β, η οποία αποτελείται από τα ουσιαστικά λείπασμα και χωράφι. Το λείπασμα είναι το αντικείμενο και το χωράφι είναι η τοποθεσία στην οποία το ρίχνουμε. Έτσι, έχουμε σχηματίσει δύο λέξεων, τα οποία παρουσιάζουν μεταξύ τους ακριβώς την ίδια σχέση. Και συνεχίζουμε την ανάλυση μας με την ερώτηση 31, η οποία ανήκει στην κατηγορία Μέρος και Όλων. Το αρχικό μας ζεύγος αποτελείται από τα ουσιαστικά εορτή και γενέθλια. Παρατηρούμε ότι μας έχει δοθεί και το ουσιαστικό κτίριο. Για να δούμε λοιπόν, ποια από τις τέσσερις εναλλακτικές μας επιλογές συμπληρώνει σωστά το ζεύγος μας. Η καταλληλότερη επιλογή είναι η απάντηση α, η οποία αποτελείται από το ουσιαστικό δωμάτιο. Επιλέξαμε το α σκεπτόμενοι ότι τα γενέθλια είναι ένα είδος γιορτής και το δωμάτιο με τη σειρά του είναι ένας χώρος μέσα στο κτίριο. Το δωμάτιο δηλαδή είναι το μέρος και το όλον είναι το κτίριο. Και συνεχίζουμε την προσέγγισή μας με την ερώτηση 32 η οποία ανήκει στην κατηγορία Αντώνη. Το αρχικό μας ζεύγος αποτελείται από τα ουσιαστικά εξκαφή και θάψιμο. Πράγματι τα δύο ουσιαστικά μας είναι αντώνυμα, δεδομένου ότι η εξκαφή είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρούμε το χώμα από το έδαφος, ενώ αντίθετα το θάψιμο είναι η διαδικασία κατά την οποία ρίχνουμε χώμα στο έδαφος, προκειμένου να σκεπάσουμε κάτι. Μας έχει δοθεί επίσης το ουσιαστικό ανάλυση, και εμείς καλούμαστε να βρούμε την αντώνυμη της λέξη. Από τις εναλλακτικέ μας επιλογές, αντιλαμβανόμαστε ότι σωστή είναι η απάντηση α, η οποία αποτελείται από το ουσιαστικό σύνθεση. Επιλέξαμε το α σκεπτόμενοι ότι η λέξη ανάλυση σημαίνει τον διαχωρισμό, ενώ αντίθετα η λέξη σύνθεση σημαίνει τον συνδυασμό. Πρόκειται λοιπόν για λέξεις οι οποίες είναι αντώνυμες μεταξύ τους. Και συνεχίζουμε την ανάλυση μας με την ερώτηση 33, η οποία ανήκει στην κατηγορία μέρος και όλων. Το αρχικό μας ζεύγος αποτελείται από τα ουσιαστικά φανάρι και αυτοκίνητο. Η ερώτησή μας ανήκει στην κατηγορία του διπλού συλλογισμού, γι' αυτό και εμείς πρέπει να βρούμε ένα ζεύγος λέξεων, το οποίο θα παρουσιάζει την ίδια ακριβώς σχέση που παρουσιάζει και το αρχικό μας ζεύγος. Παρατηρώντας εναλλακτικέ μας επιλογές, αντιλαμβανόμαστε ότι σωστή είναι η απάντηση Γ, η οποία αποτελείται από τα ουσιαστικά ήλιος και γαλαξίας. Επιλέξαμε το Γ σκεπτόμενοι ότι όπως το φανάρι είναι πηγή φωτός για το αυτοκίνητο, ο και ο ήλιος είναι πηγή φωτός στον γαλαξία. Και κλείνουμε την ανάλυσή μας με την ερώτηση 34, η οποία ανήκει στην κατηγορία αντικείμενο ή όργανο, και λειτουργία ή χρήση. Το αρχικό μας ζεύγος αποτελείται από τα ουσιαστικά μπαταρία και χρηματοκιβώτιο. Παράλληλα, μας έχει δοθεί και το ουσιαστικό γεννήτρια. Εμείς λοιπόν με τη σειρά μας καλούμαστε να βρούμε την καταλληλότερη λέξη για να σχηματίσουμε το ζεύγος μας. Από τις εναλλακτικέ μας επιλογές, σωστή είναι η απάντηση δέλτα, η οποία αποτελείται από το ουσιαστικό νομισματοκοπείο. Επιλέξαμε το δέλτα σκεπτόμενη, ότι η μπαταρία έχει μέσα της ενέργεια και το χρηματοκιβώτιο χρήματα. Αντίστοιχα, η γεννήτρια είναι εκείνη η οποία παράγει ενέργεια και το νομισματοκοπείο παράγει εντός εισαγωγικών, κόβει δηλαδή τα χρήματα. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί υποψήφοι, έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση των απαντήσεων για το μάθημα του γλωσσικού συλλογισμού από το φροντιστήριο Αρνός.